στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κλασική ερώτηση από τη δική μας πλευρά και προφανώς κλασική απάντηση και από εσάς τις τελευταίες ημέρες έχετε κληθεί να το απαντήσετε, μάλλον πιθανολογώ, χίλιες φορές. Τι συμβαίνει με τη βενζίνη, με την τιμή της βενζίνης, πού θα πάει αυτό το κακό, κύριε Κιουρτζή? Να μας το αναλύσετε σαν να απευθύνεστε, και μιλάω για μένα, σε μαθητές έκτης δημοτικού. Όσο πιο απλά γίνεται δηλαδή. Τι γίνεται? Ναι, οι δισλιστηριακές τιμές έχουν αυξήσεις τρομακτικές, ναι. Όχι μεγάλες, τρομακτικές. Κάθε μέρα αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης και το θέρμανσης περίπου 10 λεπτά. Κάθε μέρα. Δηλαδή 100 ευρώ το χιλιόλιτρο, κάθε μέρα. Το ίδιο έγινε χθες, σήμερα και αύριο θα γίνει. Ναι. Η βενζίνη επίσης αυξάνεται με πάρα πολύ μεγάλους ρυθμούς. Σήμερα τα πρατήρια θα αγοράσουν πάνω από 2 ευρώ την αμόλυβδη και πάνω από 1,88-1,90 το πετρέλαιο κίνηση. Σημαίνει ότι εντός των ημερών θα έχουμε μία τιμή περίπου στα 2,10 για τον νομό Θεσσαλονίκης. Και θα ξεπεράσει, γιατί και αύριο έχουμε μια μεγάλη αύξηση, και περίπου στα 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης. Το δε πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεπεράσει τα 1,60. Αυτές είναι οι τιμές δυστυχώς που επικρατούν στα ελληνικά δηληστήρια, που σημαίνει σιγά σιγά περνάνε και στην κατανάλωση. Πάντα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στις αυξήσεις των τιμών και είδαμε το παράδοξο φαινόμενο χθες. Η μέση τιμή του νομού στο πετρέλαιο κίνησης να είναι φθηνότερη από αυτοί που πουλάνε τα δηληστήρια. Δηλαδή τα πρατήρια στο μέσο όρο της τιμής τους πουλούσαν φθηνότερα από τα δηληστήρια. Διότι οι αυξήσεις είναι τόσο πολύ μεγάλες που δεν προλαβαίνει να τις ακολουθήσει κανένας. Είναι τρομακτικές. Τέτοιες αυξήσεις της τάξης των 400 ευρώ το χιλιόλιτρο 40 λεπτά από την αρχή του μήνα δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, έτσι? Όχι. Δέκα λεπτά τη μέρα, 8-10 λεπτά τη μέρα, κάθε μέρα στο πετρέλαιο κίνηση δεν το έχουμε δει ποτέ. Διότι ο κόσμος βλέπει και το αργό πετρέλαιο ή και το Brent, που μπορεί να έχουν 2-3-4-5% αύξηση, όμως και τα δηλισμένα προϊόντα αυτόνομα έχουν άλλη χρηματιστηριακή αξία. Παραδείγματος χάρη, χθες το πετρέλαιο κίνησης στη διεθνή αγορά ήταν 12% πάνω. Μιλάμε για τεράστια νούμερα και δεν μπορεί να τα παρακολουθεί κανένας, καμία αγορά. Εντυπωσιάζομαι από αυτό που ακούω, κύριε Κιουρτζή, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Μάλλον εσείς δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά, έτσι? Όταν λέτε ότι αγοράζετε ακριβά, τόσο ακριβά, ας πούμε, από τα διηληστήρια, πόσο είναι το κέρδος, ας πούμε, για κάποιον να ανεβάσει κάποιος κάπως την τιμή για να βγάλει και τα έξοδά του κάποιος βενζινοπόλης, εννοώ. Σας ενημερώνω και εσάς και τους ακροατές σας ότι τα πρατήρια βάζουν από την τσέπη τους για να αγοράσουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι πιο οφθαλμοφανέστατο από αυτό, ότι η μέση τιμή του νομού ήταν φθηνότερη από τα δηληστήρια. Δηλαδή, κλήθηκαν οι πρατηριούχοι να βάλουν 50-100 ευρώ τον τόνο επιπλέον που θα αγοράσουν για να αντικαταστήσουν το καύσιμο αυτό που είχαν μέσα. Ναι, αλλά... Και την προσθέτω, κάτι που μπορεί να μην ενδιαφέρει άμεσα, έμεσα όμως πρέπει να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, είναι ότι τα πρατήρια αδυνατούν πλέον να έχουν τα ίδια λίτρα που έχουν μέσα, τα ίδια αποθέματα. Διότι αυτό έχουν χάσει 40% την αγοραστική του δύναμη τα κεφάλαιά τους. Όσοι έχουν χρήματα μπορούν να επενδύσουν, λέγοντας να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Όσοι δεν έχουν, θα σε λίγο θα εξαντληθούν τελείως. Ναι, αλλά και βέβαια πρέπει να τονίσω αυτό, ότι όπως όλος ο κόσμος πάντα στρέφεται, βέβαια, με τους δημοσιογράφους σε πρώτο ρόλο, πάντα στη τιμή της αντλίας. Η αντλία διαμορφώνεται από τα δηληστήρια. Γιατί αυτό βλέπουμε, κύριε Κιουρτζή. Για το πλαφόν, ορίστε. Αυτό βλέπουμε, γι' αυτό. Ναι, έτσι είναι. Γιατί και αυτή είναι πάντα μια διαρκής μάχη που γίνεται, η τιμή της αντλίας. Όμως, όπως και το Υπουργείο έβγαλε για το περιθώριο κέρδος των πρατηριούχων και όχι των δηληστηρίων. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια λίτρα έχουν τα δηληστήρια και στο σύντομο χρονικό διάστημα αυτών των λίγων ημερών που κερδίσαν 500 ευρώ τον τόνο, τι κέρδη έχουν καταγράψει. Και καλούμαστε
εμείς ως πολιτεία, ναι, σε εισαγωγικά, ναι, αφαιρώντας τους πρατηριούχους, mm-hmm, να ζητάμε από τον πρατηριούχο να στηρίξει την αγορά. Πώς να τη στηρίξει την αγορά? Με τα 5 λεπτά που έχει κέρδος? Μα την άλλη μέρα χρειάζεται 10 επιπλέον για να πάει να αγοράσει καινούργιο καύσιμο. Κοιτάξτε, αυτή είναι η αλήθεια. Έχω θέλουμε να την πιστέψουμε, την πιστεύουμε, όχι. Κύριε Κουρτζή, κύριε Πρόεδρε, έχω μια απορία. Απλή. Συνεχίζω να είμαι στην έκτη δημοτικού, γι' αυτό σας το λέω ότι τόσο απλά θέλω να το συζητήσουμε. Όταν εγώ που είμαι παρατηρούχος αγόρασα πριν, ας πούμε, 10 μέρες με 1,60, λέω παραδειγματικά τα νούμερα, έτσι, και τώρα έχει ανεβεί η τιμή, έτσι, δεν έχω αποθέματα, ας πούμε, εγώ δεν αγοράζω 500 λίτρα για το μαγαζί μου, για το πρατήριό μου, ας πούμε. Αγοράζω μια αλφα ποσότητα. Δεν έχω αποθέματα. Και τώρα που πουλάω πιο ακριβά, να είναι και μεγαλύτερο το κέρδος. Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Είναι μια απλή, απλοϊκή ερώτηση. Ναι, βέβαια. Αγόρασα λοιπόν ένα 60. Α, πολύ, πολύ απλό είναι. Αγόρασα ένα 60. Ναι. Πούλησα ένα 65. Και αύριο θα αγοράσω 2050. Δηλαδή θα βάλω 400 ευρώ από την τσέπη μου, έτσι όπως το περιγράφετε εσείς. Όχι, δεν το πούλησα όλο. Αλλά αυτό σας λέω. Όχι, δεν το πούλησα όλο. Ας το περιγράψουμε όπως το λέτε. Το πούλησα εγώ. Το αγόρασα ένα 60. Όχι, και λέω, το ένα 60. Εγώ λέω δεν το πούλησα, κύριε Κουρτζή. Εγώ λέω δεν το πούλησα όλο. Αυτό λέω. Δεν είπα, δεν λέω αυτό που λέτε. Κάποτε θα το πουλήσω. Κάποτε θα το πουλήσω. Ναι, αν πήρα ένα τόνο, μπορεί να πούλησα τα 500 λίτρα. Αυτό λέω. Παραδείγματος χάρη τώρα, παραδειγματικά τα νούμερα. Και εγώ σας λέω ότι το αγόρασα ένα 60 και το πούλησα ένα 65, ένα 70, ένα 75, ένα 80, θέλετε, ένα 90. Ναι, και έχω ακόμα από αυτό που πήρα ένα 60. Ορίστε. Και έχω ακόμα από αυτό που πήρα ένα 60 από τα δηληστήρια. Αυτό λέω. Συγγνώμη, πόσα εκατομμύρια έχετε εσείς για να το κρατάτε κάνα χρόνο το πετρέλαιο τη βενζίνη με ένα 60? Δεν ξέρω πόσο χωράνε δεξαμένα. Ναι, γιατί δεν ξέρω, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Γι' αυτό λέω, μήπως είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν είναι σωστό αυτό που περιγράφετε. Μα δεν τοποθετούμε. Συγγνώμη, πρόεδρε, δεν τοποθετούμε. Ρωτώ. Λέω, υποθετικό το παράδειγμα μου, η ερώτησή μου. Αν δεν είναι έτσι, φυσικά και θα μου πείτε εσείς πώς είναι. Απλά εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, το έχετε στο μυαλό σας. Και εγώ σας περιγράφω. Ωραία. Ότι το αγόρασα ένα 60 και τον εβάζω. Ένα 65, ένα 70, ένα 75, ένα 80, ένα 85. Αυτά που είχα. Mm-hmm. Ένα 90. Mm-hmm. Και καλούμε αύριο να το αγοράσω αυτό που πούλησα. Όλο αυτό το κόστος που έχετε που το αγόρασα. 2050. Mm-hmm. Τι κέρδισα? Να το ξαναγοράσετε. Να βάλω από την τσέπη μου. Εντάξει, τώρα δεν κερδίζεις έτσι όπως το λέτε. Δεν θα βάλω από την τσέπη μου. Εγώ πρέπει να έχω 10.000 λίτρα στην δεξαμένη μου. Τα αγόρασα 16.000 ευρώ. Και τώρα πρέπει να τα αγοράσω 20,5, 21. Τι κέρδισα κάτι? Το πούλησα, το αυτό που αγόρασα 1,60, το πούλησα 1,90, σας λέω. Ναι. Σε νομινικά μπορεί να κέρδισα 3.000. Ναι. Σε νομινικά, δεν είναι. Κέρδισες, ναι. Αύριο θα βάλω και άλλα 1.050 να τη δέπει μου να το ξαναγοράσω. Δεν θα το αγοράσω ποτέ. Πώς είναι, αλλιώς είναι. Από το κέρδος εσείς, είναι. Δηλαδή, Κάτι δεν καταλαβαίνω τώρα, μάλλον. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν επιμένω γιατί μάλλον κάπου το χάνω. Εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν το πήρα ένα 60, το πούλησα ένα 90, έβγαλα 3.000 κέρδος. Αγοράζεις 10 τόνους επί ένα 60. Ναι. Ναι. Εντάξει, ναι. Και παίρνεις 16.000. Okay. Είναι 16.000. Ωραία. Και το πουλάς ένα 90, εγώ λέω σχροκερδείς, βγάζεις 300 ευρώ τον τόνο. Ναι. Και πήρες από τα 10.000 19.000. Σχοκέρδισα τα 16.000, τα έφτασε 19. 3.000 κέρδισα. Πάρα πολλά λεφτά. 3.000. Ωραία. Εγώ αύριο που θα το αγοράσω 21.000, δεν θα βάλω και άλλα 2.000 από την τσέπη μου για να πάρω τα 10.000 που πήρα προηγουμένως. Ναι, αλλά όταν. Δεν πρέπει να έχω 10.000 λίτρα στο πρατήριό μου. Ναι, βέβαια. Και θα βάλω άλλες 2.000. Θα το πουλήσεις. Αφού πήρα 19 και πούλησα 21. Όχι, δεν κερδίζεις έτσι, ναι. Αλλά θα πουλήσεις πρώτα. Εντάξει, και μετά θα κερδίσεις από το δεύτερο. Σε αυτή τη λογική. Καλά το κατάλαβα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν μπορώ. Όχι, να το κατάλαβα, και. Αυτό που σκέφτηκα, μου είπατε. Αυτό που σκέφτηκα. Μια χαρά τα είπατε. Μια χαρά τα είπατε και το κατάλαβα. Και να σας πληροφορήσω. Δηλαδή, αυτός που έχει λίτρα πολλά, π.χ. ένα δηληστήριο μπορεί να έχει 1.000.000 λίτρα. Αυτά τα λίτρα είναι καβάτζα. Κατάλαβα τι λέτε. Και βγάζει από αυτά 500 ευρώ τον τόνο. Κατάλαβα 500, και τα έξοδα είναι. 100. Τα έξοδα είναι πολλά. Εμείς πρέπει να ξαναβάλουμε λεφτά από την τσέπη μας. Πείτε μας κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και έτσι, γιατί δεν υπάρχουν και τόσα λεφτά να αποθεματικοποιήσουν. Έτσι είναι, έτσι. Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Κουρτζή. Δηλαδή, να κάνετε τώρα μια υπόθεση εργασίας, θα σας ζητήσω, αλλά πού βλέπετε να καταλήγει, να τελειώνει αυτό, να πηγαίνει. Πού να πηγαίνει, δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω.
Κοιτάξτε, πού θα πάει αυτό? Είναι μια διεθνής κρίση, ναι, για την οποία εύκολα εμείς οι μικρολίγοι δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Όποιος παίρνει θέση και μπορεί να πει τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, ίσως και αύριο, αλλά εγώ λέω την επόμενη εβδομάδα, σε μια κατάσταση που είναι δραματική για τον κόσμο, ναι, να σκεφτούμε ότι στην Ουκρανία εμείς σήμερα κρυώνουμε στα σπίτια μας ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι κρυώνουν στο δρόμο. Στο δρόμο, έτσι είναι όπως το λέτε. Και έχουν χάσει τα σπίτια τους σε τέτοιες δραματικές καταστάσεις που επηρεάζει ο πόλεμος τις διεθνείς τιμές και αν θέλετε κάποιοι κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε, γιατί σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει η εκμετάλλευση δοθής ευκαιρίας. Έτσι και όχι κάτι μικροεμποράκο. Έτσι είναι. Υπάρχουν τα φαν τα οποία έχουν επενδύσει στο πετρέλαιο με δισεκατομμύρια κέρδη. Άρα συνεπώς δεν υπολογίζουν ούτε αυτό που πεθαίνει, ούτε εμάς που κρυώνουμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι απίθανο κάποιος που δεν είναι αμετροεπής να μπει στη λογική και να προβλέψει κάτι τι θα γίνει σε μια εβδομάδα. Ας σταματήσει ο πόλεμος, ας πέσουν οι τιμές και ας χάσουμε και λεφτά που λέει ο λόγος. Γιατί κάποια στιγμή αυτό γυρνάει και το εμπόριο έτσι είναι. Έχει και κέρδη, έχει και χασούρες. Έτσι είναι. Και ο κόσμος είναι αυτός που κρυώνει στην Ουκρανία περισσότερο και λιγότερο σε εμάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει παντού βλέπουμε τι γίνεται στο σπίτι μας και έχουμε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε, γιατί δεν είναι αποδεκτές αυτές οι τιμές. 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης που το χρησιμοποιεί ο ταξιτής χωρίς να αυξηθεί το κομιστρό του. Mm-hmm. Το χρησιμοποιούν οι μεταφορές χωρίς να μπορούν να περάσουν το κόστος στην κατανάλωση. Να μιλήσουμε και για την ενέργεια, το ρεύμα. Μου έλεγε μια επιχείρηση που πληρώνει 80.000 ρεύμα, μια εταιρεία μεγάλη, 80.000 ρεύμα το μήνα και που ήρθε 500. Πώς μπορεί αυτό να ανταποκριθεί στο κόστος? Θα δούμε ότι οι εταιρείες θα αναστείλουν τη δραστηριότητά τους. Όπως και πρατήρια θα αναστείλουν τη δραστηριότητά τους. Διότι σήμερα στην αγορά είναι καθετοποιημένοι και τα δηληστήρια έχουν και πρατήρια. Άρα συνεπώς ποιος μπορεί να κρατήσει την αγορά? Μόνο τα δηληστήρια. Από την υπερβολική κερδοφορία τους. Μάλιστα. Ο πρατηριούχος έχει πολύ μικρά περιθώρια κέρδους για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοια κόστη. Κάθε μέρα θα αγοράσει ο πρατηριούχος χρήματα, κάψιμα, και θα χρειαστεί περισσότερα χρήματα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μην φανταστείτε ότι όλοι έχουν χρήματα περισσευούμενα από τους πρατηριούχους. Έχει χαθεί το 40% της αγοραστικής δύναμής του. Όταν αυξάνονται οι τιμές, μπορεί να αγοράσει πια λιγότερα λίτρα. Εκτός αν του περισσεύουν τα κεφάλαια, που αυτοί είναι λίγοι. Και πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν και γεροί να είναι οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Κυρουζή, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στο Λίμπερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.